Πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία η πρώτη θέση στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Συνεχίζει, θεωρώ, επάξια ο Μάνος μια προσπάθεια που γίνεται διαχρονικά από σιτιακούς αθλητές. Και ξέρετε, καμιά φορά στις περιπτώσεις αυτές δεν τιμάς μόνο και εκτιμάς τον αθλητή αυτό κατά αυτόν, αλλά τιμάς κάποια παιδιά τα οποία έχουν ήθος, έχουν ευγένεια, έχουν αξιοπρέπεια και είναι αυτό που προσδίδει και την επιπλέον χαρά σε εμάς όλους, να θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά είναι δικά μας παιδιά. Εγώ του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του, να είναι τυχερός, να είναι υγιής πάντα, να έχει υψηλές διακρίσεις και από ό,τι φαίνεται έχει όλες τις περγαμηνές να ανεβάσει πολύ ψηλά πραγματικά το αγώνιμα σε το οποίο ασχολείται και τον εστιακό αθλητισμό. Να είναι καλά και οι άνθρωποι που του συμπαρίστανται, οι γονείς του πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα του, διότι ξέρετε ότι σε αυτές τις προσπάθειες πάντα τα στηρίγματα που έχουμε είναι καθοριστικά στην πορεία μας και στη μετέπειτα ζωή μας. Συγχαρητήρια, Μάνο. Κύριε Τζαντεράκη, και εσείς είστε τυχερός που τον έχετε πλέον σαν μέλος του Σιτιακού, έτσι. Εντάξει, μεγάλη τιμή και χαρά, το είπαμε στην προηγούμενη συνέντευξη. Να ευχαριστώ για μια φορά τον Μάνο και την οικογένειά του για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Σύλλογο. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να τρέξει με τα χρώματα του Συλλόγου και να γίνει και μέρος Εθνικής Ελλάδος. Το κατάφερε. Ο επόμενος στόχος που έχουμε βάλει είναι το Παγκόσμιο στην Κολομβία. Εκεί είναι ο επόμενος στόχος. Ο Μάνος είναι δουλευταράς και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την τιμή που μας έκανε και που διαφήμισε την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα και τώρα και σε όλη. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.